Μετά από την αναβολή ενό χρόνου στι δικαστικέ αίθουσε, θα οδηγηθεί ο φερόμενο ω δράστη του τροχαίου δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή σε δύο νέου ανθρώπου, τη Στέλλα και το Γιάννη, στο δρόμο του Πολυτεχνείου στι 17 Αυγούστου του 2017. Ήταν νωρί το πρωί όταν οι 20χρονοι και ο 19χρονο είχαν βγάλει το σκύλο του για βόλτα. Τότε ένα 21χρονο βρέθηκε στο δρόμο του με αποτέλεσμα να παρασύρει τα δύο νέα παιδιά και το σκυλί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι δύο νέοι τραυματίστηκαν θανάσιμα. <Και> στις 22 Μαρτίου του 2019 η υπόθεση είχε πάρει αναβολή και τώρα στις 13 Μαρτίου φέτος, ένα χρόνο μετά, ο 23χρονος σήμερα κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον της έδρας για να απολογηθεί για το τραγικό αυτό τροχαίο τα ξημερώματα εκείνη τη Πέμπτη. Η κατηγορία που το βαραίνει είναι σε βαθμό πλημελήματο με το σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα να κάνει παρεμβάσεις στο προηγούμενο διάστημα στου Υπουργού Δικαιοσύνη αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ώστε να μην μπει ω τελευταία υπόθεση στο ημερήσιο πινάκιο με αποτέλεσμα την αναβολή τη. Μάλιστα τα μέλη του Συλλόγου καλούν τους πολίτες σε συμπαράσταση στις οικογένειες των δύο θυμάτων, της 20χρονης Στέλλας και του 19χρονου Γιάννη, καθώς στις 13 Μαρτίου θα αναβιώσουν μνήμες ενός τραγικού τροχαίου το οποίο μεταξύ άλλων πυροδότησε εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση φαναριών και πεζοδρομίων έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης.